Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο στούντιο του Swin & Greece σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Τζοβάνι Φρατσέτο, νευροεπιστήμονα και συγγραφέα, που έχει καταφέρει να συνδυάσει την επιστήμη του με την τέχνη και τη λογοτεχνία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την νευροεπιστήμη των συναισθημάτων μαζί του. Mr. Φρατσέτο. Κύριε Φρατσέτο, καλώς ήρθατε στο Swin & Greece. Πείτε μας για την επιστήμη σας, την νευροεπιστήμη. Τι ακριβώς κάνει ένας νευροεπιστήμονας και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή μας? Neuroscience is the science of the brain. Η νευροεπιστήμη είναι η επιστήμη του εγκεφάλου. Οι νευροεπιστήμονες μελετάμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, πώς μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, πώς σκεφτόμαστε, αλλά και πώς αισθανόμαστε. Κυρίως πώς αισθανόμαστε τα συναισθήματά μας, που είναι το πεδίο που με ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτή την εποχή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολλοί επενδύουν στην νευροεπιστήμη και στη μελέτη του εγκεφάλου. Μπορούμε σχεδόν να δούμε όλες τις πτυχές της ζωής μας μέσα από τα μάτια της νευροεπιστήμης, αν θέλουμε να βρούμε εξηγήσεις. Κάποιες φορές παίρνουμε πολύ καλές απαντήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να ζούμε, και κάποιες άλλες φορές διαπιστώνουμε ότι η νευροεπιστήμη έχει περιορισμούς. Γι' αυτό συχνά ρίχνω ματιές στην τέχνη, στον άνθρωπο, για να διαπιστώσω τι μαθαίνουμε από την νευροεπιστήμη, όμως αναμφισβήτητα είναι ένα συναρπαστικό πεδίο έρευνας. Πώς μπορεί η τέχνη να επηρεάσει το πώς αισθανόμαστε? Μπορεί, για παράδειγμα, η ποίηση να αποκαλύψει κάτι για τα αισθήματά μας? Something about our feelings. Absolutely. Poetry is, Απολύτως. Η ποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής, και αν η νευροεπιστήμη έχει μία σχετικά μικρή ιστορία, η ποίηση υπάρχει εδώ και αιώνες. Οπότε θα μπορούσα να πω πως η γενική βοήθεια που μπορούμε να έχουμε από την τέχνη είναι να κατανοήσουμε την υποκειμενική εμπειρία των συναισθημάτων. Αυτό ακριβώς αναλύω στο βιβλίο μου και χρησιμοποιώ πολύ την ποίηση για να περιγράψω, για παράδειγμα, την εμπειρία του έρωτα και πως η ποίηση μπορεί να μας πει πράγματα για το πως αισθανόμαστε όταν είμαστε χαρούμενοι. What is the experience of love? Γράφοντας ένα ποίημα, για παράδειγμα, μας δίνει τη χαρά της δημιουργίας. Όμως η νευροεπιστήμη μόνη της δεν αρκεί για να περιγράψουμε ακριβώς το συναίσθημα. Μπορούμε να περιγράψουμε τα συναισθήματα μελετώντας μόρια, αξονικές εγκεφάλου, αριθμούς, επίπεδα ορμονών στους νευροδιαβιβαστές. Όμως την υποκειμενική εμπειρία ενός συναισθήματος μπορεί να μας τη δώσει μόνο η τέχνη. What can actually science tell us about? Τι μπορεί να μας πει η επιστήμη για τον τρόπο που αισθανόμαστε? Η επιστήμη μπορεί να μας αποκαλύψει τις περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται σε διάφορα συναισθήματα. Μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα για τους νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στη διαδικασία, και πως τα μόρια επιτρέπουν σε συγκεκριμένα συναισθήματα να γίνουν αισθητά. Σε τι ποσοστό παίζουν ρόλο οι νευροδιαβιβαστές, ενώ μπορούμε να μάθουμε και πολλά σε ό,τι αφορά τη γενετική των συναισθημάτων. Υπάρχει μια σειρά μετρήσεων τις οποίες καταγράφουμε, και με βάση αυτές μπορούμε να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας. Is there a difference between emotions and feelings? Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αισθήματα και τα συναισθήματα? Ο έρωτας είναι αίσθημα ή συναίσθημα? Well, so there's a general distinction between emotion and feeling. Υπάρχει μια γενική διάκριση μεταξύ αισθημάτων και συναισθημάτων. Όσον αφορά το συναίσθημα, οι άνθρωποι αντιδρούμε σε ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας, και συναίσθημα είναι οι φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν σε ολόκληρο το σώμα μας και όχι μόνο στον εγκεφαλό μας, ως αντίδραση σε ό,τι μας συμβαίνει. Το αίσθημα είναι αυτή ακριβώς η αντίδραση που γίνεται συνειδητά, και είναι αυτό που μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια ή μέσα από την τέχνη. Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική, και στο βιβλίο μου «Έτσι αισθάνεσαι» έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτήν. Okay. So, let's talk about love. Yes. Ας μιλήσουμε για τον έρωτα, λοιπόν. Γνωρίζετε τι πραγματικά συμβαίνει στο μυαλό μας όταν ερωτευόμαστε? Well, a lot goes on when we fall in love. Πολλά συμβαίνουν στο μυαλό μας όταν είμαστε ερωτευμένοι. Ο έρωτας είναι ένα πολύπλοκο συναίσθημα και περιλαμβάνει πολλά άλλα συναισθήματα ταυτόχρονα. Αγωνία, φόβος, αλλά και χαρά περιέχονται επίσης στον έρωτα. Αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι συμβαίνει στον εγκέφαλο κάποιου που είναι τρελά ερωτευμένος είναι ότι αυξάνεται η ντοπαμίνη, που είναι και η ουσία που προκαλεί αυτό το αίσθημα εφορίας που νιώθουμε όταν ερωτευόμαστε ή νιώθουμε έλξη για κάποιον. Υπάρχουν όμως και άλλες ουσίες και άλλα μόρια του εγκεφάλου που εξηγούν τον έρωτα. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω πως αυτό είναι ένας πολύ απλοϊκός τρόπος για να εξηγήσει κανείς τον έρωτα. Στο βιβλίο μου υπάρχει ένα κεφάλαιο που περιγράφω αναλυτικά όλη την εμπειρία του έρωτα. Αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω είναι το πώς να ερωτευόμαστε και πώς ο έρωτας μπορεί να αλλάξει μέσα στο χρόνο, και αν ίσως στο μέλλον μπορούμε να αντικαταστήσουμε μοτίβα που μπορεί να είναι ανεπιθύμητα, όπως για παράδειγμα όταν ερωτευόμαστε τον λάθος άνθρωπο. Στο βιβλίο μου περιγράφω μια προσωπική ιστορία για
για μια φορά που ερωτεύτηκα και πώς αντιλήφθηκα το συναίσθημα του έρωτα τόσο μέσα από την επιστήμη, όσο και μέσα από την ποίηση και τη φιλοσοφία. Αυτό που συνιστώ στους ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν την τρέλα του έρωτα είναι να διαβάσουν Πλάτωνα, ώστε να νιώσουν το συναίσθημα με τρόπο που η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει. Με ποιο τρόπο μπορεί η νευροεπιστήμη να μας βοηθήσει να ελέγξουμε τα αισθήματά μας? Η νευροεπιστήμη μας διδάσκει ότι τα συναισθήματά μας είναι ουσιαστικά η αντίδραση σε ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας. Συνεπώς, αν γνωρίζουμε αυτή τη διαδικασία και κυρίως αν ξέρουμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μεταβληθεί, τότε ξέρουμε ότι η συμπεριφορά μας μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση στους νευρώνες μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε άγχος ή αν φοβόμαστε ότι κάτι κακό θα μας συμβεί, ο εγκέφαλός μας ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μονοπάτι και οι νευρώνες θα πυροδοτηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η γνωστική θεραπεία μας διδάσκει πως αν βάλουμε το φόβο σε ένα πλαίσιο και συμπεριφερθούμε διαφορετικά, θα υπάρξει αλλαγή και στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκεφαλός μας. Συνεπώς, η γνώση είναι πολύ σημαντική και μπορεί να βοηθήσει στο να τον ελέγξουμε ως ένα βαθμό. How to live. Μπορεί η επιστήμη να μας διδάξει πώς να ζούμε καλύτερα? I'm very glad you raised that question. Χαίρομαι που κάνετε αυτό το ερώτημα. Είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα το οποίο με απασχόλησε την περίοδο που εργαζόμουν στο εργαστήριο. Και ο Σοκράτης αναρωτήθηκε το ίδιο πριν πεθάνει. Μελετούσε τον Αναξαγόρα και ήταν ενθουσιασμένος που μάθαινε τι προκαλεί τα πράγματα. Όμως ήταν και λίγο απογοητευμένος. Οπότε νομίζω το τελικό μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πάντως η νευροεπιστήμη κάνει τεράστια πρόοδο σε αυτό το τομέα και θα μας δώσει πολλές πληροφορίες που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αν αυτές δεν είναι αρκετές, θα στραφούμε για απαντήσεις στην τέχνη και τη φιλοσοφία. Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση με ένα ναι ή με ένα όχι. Σίγουρα όμως η πρόοδος της επιστήμης θα γύρει τη ζυγαριά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Μπορεί η επιστήμη να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε γιατί νιώθουμε όπως νιώθουμε? Ναι, αλλά μόνο στο πλαίσιο της περιγραφής του τι μας συμβαίνει. Η ουσία είναι να κατανοήσουμε την υποκειμενική εμπειρία. Όμως το να δει κανείς τι συμβαίνει στο σώμα ή στον εγκέφαλο μέσα από την επιστήμη, εκτιμώ ότι είναι μια καλή εξήγηση για να τη λάβουμε υπόψη. Αριστερό ημισφαίριο, δεξιό ημισφαίριο. Ποιο από τα δύο τμήματα του εγκεφάλου είναι ο νικητής σε αυτή την άτυπη μάχη? Είναι μια πολύ παλιά μάχη. Συνήθως ξεχνάω ποιο ημισφαίριο κάνει τι, όμως ξέρω που θα βρω την απάντηση. Αυτή η μάχη θέτει και το γενικό ερώτημα πού ακριβώς στον εγκέφαλό μας χαρτογραφούνται τα συναισθήματά μας. Όμως, όλο και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που δημιουργούνται τα συναισθήματα, αλλά ότι υπάρχουν δίκτυα συναισθημάτων που συμβάλλουν σε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τα αισθήματά μας ή το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας όταν αισθανόμαστε, για παράδειγμα, λύπη ή χαρά? Η νευροεπιστήμη είχε παραμελήσει τη χαρά για ένα μεγάλο διάστημα, μάλλον επειδή θεωρούνταν κάτι δύσκολο να μελετηθεί, αλλά και γιατί οι επιστήμονες πίστευαν ότι αν καταλάβουμε ότι τα συναισθήματα μας ρίχνουν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η λύπη είναι μια δύσκολη περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι η λύπη είναι μια φυσιολογική αντίδραση στην απώλεια, κάτι που βιώνει κανείς αν κάποιος πεθάνει, αν χάσει έναν σύντροφο. Υπάρχει τάση, και το εξηγώ στο βιβλίο μου, να επιχειρείτε να θεραπεύετε φαρμακευτικά η λύπη και να αντιμετωπίσετε σαν ασθένεια. Η λύπη είναι κάτι που θα πρέπει να το νιώθουμε σαν αντιστάθμισμα του άλλου συναισθήματος, της χαράς. Αυτή την περίοδο γίνονται μελέτες για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν αισθανόμαστε λύπη για την απώλεια κάποιου και αν υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου και χωρίς να πω πολλές λεπτομέρειες, προσπαθούμε να καταλάβουμε σε ποιο σημείο του εγκεφάλου γίνεται η διαδικασία της λύπης. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν είμαστε χαρούμενοι? Το αίσθημα της χαράς επεξεργάζεται στα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Συνεπώς, κάτι συμβαίνει όταν μαθαίνουμε καλά νέα και έτσι προσδοκούμε κάτι καλό να συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα μελετήσουμε και την ντοπαμίνη. Όταν μιλάω για το συνέστημα της χαράς, λέω συνήθως μια ιστορία για το πώς συνέθεσα μια σονάτα και πώς αυτή η δημιουργική εμπειρία μου έδωσε μεγάλη χαρά, χωρίς να με νοιάζει και πολύ τι συμβαίνει ακριβώς στον εγκεφαλό μου. Το σημαντικό στη χαρά είναι ότι ευχόμαστε να μπορούσαμε να τη νιώθουμε ξανά, γιατί είναι τόσο πολύτιμη. Γι' αυτό την οπάντα τη συμβουλή να προσπαθούμε να ζούμε τη στιγμή και να χαιρόμαστε τη συγκεκριμένη δραστηριότητά μας, όποια και αν είναι αυτή. Είτε είναι να γράψουμε κάτι, ή ακόμα και να πλύνουμε τα πιάτα ή να μαγειρέψουμε. Το μήνυμά μου για το κλείσιμο είναι ότι αυτό που μας δίνει μεγαλύτερη χαρά είναι η επαφή, η ανθρώπινη επαφή και η ανάγκη μας να περιβαλλόμαστε από σχέσεις γεμάτες νόημα, με ανθρώπους για τους οποίους νοιαζόμαστε και οι οποίοι νοιάζονται για εμάς. Delighted. Thank you very much for having me. Very nice.